συνεχίζουν στον δρόμο του αυταρχισμού. Το μεσημέρι της Δευτέρας, 5 Φεβρουαρίου, δυνάμεις των ΜΑΤ έβαλαν στο κτίριο της νομικής Κομωτινής, χτύπησαν φοιτητές, φοιτήτριες και προχώρησαν σε 15 προσαγωγές. Είχε προηγηθεί η έφοδος των ΕΚΑΜ στο ΑΠΙΘΙΤΑ την περασμένη Πέμπτη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρακάμπτοντας το άρθρο 16 του Συντάγματος, που προβλέπει ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, υλοποιεί το νεοφιλελεύθερο σχέδιά της για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που περιλαμβάνει τη σταθερή υποβάθμιση και υποχρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων και την εμπορευματοποίηση της παιδείας μέσω των ιδιωτικών κολεγίων και πανεπιστημίων. Θα κάμψει τον αγώνα για το δημόσιο πανεπιστήμιο. Παράνομη είναι η καταπάτηση του Συντάγματος και όχι οι αγώνες των φοιτητών. Ο Κρήτου Πανεπιστημίου Φάρακης στην Κομωτινή, που τελούσε υποκατάληψη μετά από μαζική δημοκρατική διαδικασία γενικής συνέλευσης των φοιτητών, που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες και χώρα ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Στηρίζουμε τις συγκεντρώσεις και τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στα σχέδια. Επόμενος σύλλογος, σωματείο συλλογικότητα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλες. Σε αλληλέγγυη στο δίκαιο αγώνα των φοιτητών και την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των πανεπιστημίων. Άλλωστε η θέση του κλάδου μας, με ομόφωνη απόφαση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, είναι η συμμετοχή μας σε όλα τα συλλαλητήρια, τόσο στην Αθήνα αύριο και τις προηγούμενες εβδομάδες στα Προπήλαια, όσο και στις κατατόπου συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια των φοιτητών. Ότι αυτός ο αγώνας είναι κοινός. Η ίδια πολιτική που τώρα προσπαθεί για άλλη μια φορά να ιδιωτικοποιήσει τα πανεπιστήμια, να δημιουργήσει ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι η ίδια πολιτική που ξεκληρίζει τους μικρομεσαίους αγρότες από τη γη, που ιδιωτικοποιεί το νερό ύδρευσης και άδρευσης. Είναι η ίδια της αγροπιάς. Είναι οι ίδιοι που μας πνίγουν, που πετάνε τα παιδιά μας έξω από τα πανεπιστήμια και τα κατατάσσουν σε παιδιά κατώτερου Θεού. Γιατί απλά οι ζωές μας και οι ανάγκες μας δεν έχουν αξία, δεν δίνουν κέρδη. Γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ. Γιατί δεν πάει άλλο. Η εμπορευματοποίηση της παιδείας των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών των λαϊκών οικογενειών στρώνει τον δρόμο για να αλωνίζουν μέσα στα πανεπιστήμια ανενόχλητοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Από την άλλη πλευρά της αντιλαϊκής πολιτικής που σπαίνει την ακρίβεια, τη φτώχεια, τις εργασιακές σχέσεις λάστιχο. Φοιτητές, δυστυχία με αξία, δωρεά σπουδές, δεν είναι πελάτες οι φοιτητές. Ακούστε καλά, τι λένε οι φοιτητές, θέλουμε δημοσίες και δωρεά σπουδές. Ακούστε καλά, τι λένε οι φοιτητές, θέλουμε δημοσίες και δωρεά σπουδές. Εμείς ζητάμε δωρεάν παιδεία. Εμάς και τους γονείς μας θέλουν πελατεία. Εμείς ζητάμε δωρεάν παιδεία. Καλή καθόλου.